Το θέμα της τουριστικής προβολής. Πρέπει να πω ότι επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας και η ανησυχία μας για την έλλειψη οράματος και θεμάτων ομιμότητας, εντός εισαγωγικών θα το πω. Διότι στις εγκρίσεις οι οποίες ήρθαν από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και από τον ΕΟΤ, υπήρχαν παρατηρήσεις οι οποίες ήταν αυτές καθεαυτές που είχαμε καταθέσει και εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και τότε ο Περιφερειάρχης και γενικότερα η Περιφερειακή Αρχή τις θεώρησε ως φασαρία και ως άρνηση το να συμβάλλουμε στην τουριστική προβολή, ενώ κανονικά έπρεπε να δούνε ότι ήταν μόνο θετική συμβολή για να γίνουμε καλύτεροι και να μπορέσει πραγματικά να προχωρήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Με παρατηρήσεις λοιπόν σοβαρές, εγκρίθηκε από τον ΕΟΤ και από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης το πρόγραμμα τουριστικής προβολής και αναφέρθηκε μέσα ρητά η μη τήρηση της κατανομής που απαιτείται, την οποία την είχαμε αναφέρει, αλλά και γενικότερο ότι απαιτείται πλέον να υπάρχει ενημέρωση και κατάθεση εξειδικευμένων πινάκων σχετικά με τα κόστη και σχετικά με την ιδιαιτερότητα των δράσεων. Η Περιφερειακή Αρχή και η προσωπική άποψη του κ. Νίκα, όχι σε εκδηλώσεις και σε εκθέσεις, είχε ως αποτέλεσμα από το 1.200 να έχουμε μόνο 80.000, όπως λέει το Υπουργείο, δεν το λέμε εμείς, εδώ είναι το έγγραφο το οποίο έχουμε, και όλα τα υπόλοιπα χρήματα, δηλαδή πάνω από 1.000.000, να είναι εκθέσεις και εκδηλώσεις. Αυτό είναι προκλητικό. Ας εμπνευστεί κάτι άλλο, μακάρι να δούμε κάτι άλλο. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι το μεγάλο έργο που γίνεται για τον τουρισμό, το DMS, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφιακή που ήταν απέτηση όλων και η συνεργασία που υπάρχει με τα πανεπιστήμια του Πειραιά και της Πελοποννήσου, είναι ένα έργο που έχω την πολύ μεγάλη τιμή να το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές με τα πανεπιστήμια και το έχουμε ήδη περάσει και εντάξει στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Μακάρι λοιπόν να συνεχιστεί, αυτό βλέπουμε, αλλά εντάξει. Πλησιάζει και η ώρα που θα αντιμετωπίσουμε ένα άλλο θέμα για τα δικά μας έργα. Σε λίγο θα αρχίσουν να φωτογραφίζονται όλοι αυτοί οι οποίοι θα υπογράψουν και θα πάνε να ξεκινήσουν την έναρξη του ΣΔΙΤ. Εκεί έχουμε να δούμε και αυτό. Ένα έργο που φέρει ακέραια την υπογραφή μας. Βλέπω τώρα πηγαίνει, λέει, ο Φόσδα και επισκέπτεται τα Γιάννενα κτλ. Υπάρχει ικανοποίηση σε εμάς. Υπάρχει ικανοποίηση. Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι αυτός ο οποίος, όπως λέμε εμείς, θα κόψει την κορδέλα. Σημασία είναι ποιος σχεδίασε, ποιος ολοκλήρωσε και ποια νου έμπνευση ήταν αυτά τα έργα. Άρα, αυτά τα 4 χρόνια του κυρίου Νίκα είναι βέβαια ότι περιμένουμε ένα έργο το οποίο θα είναι πραγματικά δικό του και θα του το αναγνωρίσουμε. Από την άλλη, το ότι δεν σταματάει τον τρόπο με το οποίο εμείς πιστεύαμε ότι πρέπει να προχωρήσει κάποιο έργο, κάποια έργα, και αυτό μπορώ να το πω θετικό.